Ο κύριος Γαϊτάνης και η κυβέρνηση συνολικά βέβαια κινδυνεύει να διωχθούν με το άρθρο για τα fake news που ψήφισαν πριν λίγες μέρες στους ποινικούς κώδικες. Γιατί από την αρχή της διαχείρισης της πανδημίας ακούμε για προσλήψεις γιατρών, ότι γέμισαν τα νοσοκομεία γιατρούς, τα οποία τελικά αποδεικνύονται άδεια. Ακούμε για μεθ, τις οποίες όμως όταν τις έχει ανάγκη ο ασθενής δεν τις βρίσκει, και πολύ περισσότερο δεν τις βρίσκει με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό που θα πρέπει να έχει και μια εμπειρία για να μπει στις εντατικές. Δεν βρίσκει, ακούμε για γιατρούς που καλύπτουν τα κενά, αλλά τελικά αυτό που αποδεικνύεται, ιδιαίτερα επειδή και για τα νοσοκομεία της επαρχίας και των νησιών, αποδεικνύεται ότι οι γιατροί μεταφέρονται από τη μια πόλη στην άλλη και από το ένα νησί στο άλλο για να καλύψουν έκτακτες τρύπες κάθε φορά που έχετε προκύπτουν. Τέτοιο περιστατικό στη Λέσβο, κυρία Κομνινάκα, συγκεκριμένα στην εκλογική σας περιφέρεια? Έχουμε περιστατικά τέτοια στα νοσοκομεία της Λίμνου, της Σάμου, της Ικαρίας, όπου πολλές φορές υπάρχουν κενά σε γιατρούς και για να μπορέσουν να καλυφθούν, μεταφέρεται ένας γιατρός από τη Λίμνο από τη Λέσβο στη Λίμνο, από τη Σάμου στην Ικαρία. Μάλιστα. Στη Λέσβο, επειδή αναφερθήκατε, υπάρχουν και για άλλες ειδικότητες, όχι μόνο αυτές που έχουν να κάνουν με τον COVID. Για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες οι νεφροπαθείς κινητοποιούνταν για την έλλειψη νεφρολόγου που υπάρχει σε μια κατηγορία ασθενών που έχουν ανάγκη από αιμοκάθαρση κλπ. Πολύ σοβαρές ασθένειες άλλες εκτός από τον κορονοϊό. Άρα, αυτά τα περί ενίσχυση του δημοσίου τομέα υγείας αποδεικνύονται τελικά πολύ λίγα σε σχέση με την κατάσταση που είναι και ήταν τα νοσοκομεία, όχι μόνο εν μέσω πανδημίας, αλλά και πριν, με ευθύνες βέβαια και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης. Κυρία Κομνινάκα, στην πρόταση περί υποχρεωτικότητας, εσείς ποια θέση τηρείτε? Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι φέραμε υποχρεωτικότητα για τους υγειονομικούς, η αντιπολίτευση και δεν τι το λέει παραπέρα. Ναι. Λέει και άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία πλέον. Μισό λεπτό, κύριε Χατσοκράτη. Ρωτάω τον κύριο Κομνινάκα τώρα. Ελάτε, κύριε Κομνινάκα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό που επιλέγει η κυβέρνηση και στα ζητήματα του εμβολιασμού είναι να τα αντιμετωπίσει με όρους καταστολής και, να το πούμε έτσι, αντιπαράθεση και διαίρεση του κόσμου. Αυτή τη στιγμή, εμείς ως ΚΚΕ, επειδή ζήτησαν, είπε ο κύριος Γαϊτάνης ότι δεν ακούσανε προτάσεις, από την πρώτη στιγμή φυσικά και μιλήσαμε για την ανάγκη δημόσιου καθολικού εμβολιασμού. Όμως αυτό το πρόγραμμα, για να μπορεί πραγματικά να πετύχει, πρέπει να συνοδεύεται από ένα καθολικό πρόγραμμα ενημέρωση, προσωποποιημένης ενημέρωσης του πληθυσμού, από τη δυνατότητα φαρμακοεπαγρύπνησης και παρακολούθησης των εμβολιασμένων, από τη δυνατότητα να υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που θα μπορεί. Εντάξει, να... αυτό θα έπρεπε να είναι καταλαβαίνω. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν γίνονται. Προκρίνεται τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Σας λέω ότι αν αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, το να επιβάλλεις την υποχρεωτικότητα και μάλιστα όχι με κριτήριο, να το πούμε έτσι, αν θέλετε και τα ποσοστά εμβολιασμού ή όχι, αλλά συνδέοντάς το με αντεργατικά μέτρα, με επιλογές που ήθελε να κάνει η κυβέρνηση. Και είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, ότι επέλεξε να επιβάλλει την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς που η συνολική εμβολιαστική τους κάλυψη ήταν πάνω από 90% σε ποσοστά. Ενώ... δεν ήταν ικανοποιητική. Η νοσοκομιακή ιατρή, κυρία Μακοπινάκα, σε αυτό. Η νοσοκομιακή ιατρή. Γενικά όμως συνολικά σε σχέση με άλλους χώρους, την ώρα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει, και εμείς λέμε ότι υπάρχει ανάγκη αυτοί οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί, οι γιατροί κλπ. Να αξιοποιηθούν έστω και με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, αλλά και σε άλλους χώρους λιγότερες, να το πούμε έτσι. Δηλαδή λέτε και με rapid test και με μοριακά ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Με τακτικούς ελέγχους, όπως πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνεται. Μάλιστα. Αν θέλετε, και σε άλλους χώρους δουλειάς, σχολεία κλπ. Γιατί αποδεικνύεται ότι το εμβόλιο, παρότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, δεν είναι το μόνο επαρκές. Διότι και η ανοσία δεν είναι μια συνολική απάντηση.